Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017. Κριός. Σήμερα σας δίνεται η ευκαιρία να διορθώσετε λάθη από το παρελθόν. Αυτό συνεπάγεται στο ότι μπορεί να γίνετε παρορμητικοί ή να τονίσετε λάθη στον ερωτικό σύντροφο. Χαλαρώστε λίγο προτού πάρετε μία απόφαση, σκεφτείτε το καλά. Ταύρος. Η σημερινή ημέρα σας καλεί να αντιμετωπίσετε ψύχρεμα τα χρηματοοικονομικά σας θέματα. Από το μεσημέρι και μετά θα βρείτε τη λύση σε θέματα ερωτικού τύπου. Μην βιαστείτε. Η όψη της Σελήνης σας παρακινεί σε λάθη. Προσοχή σε μικροατυχήματα. Δίδυμος. Από τη μια η λογική και από την άλλη ο συναισθηματικός σας κόσμος που περνάει κρίση. Ένα-ένα τα προβλήματα, φίλοι μου. Η σημερινή μέρα σας δίνει την απαιτούμενη δύναμη να πείτε τα πράγματα με το όνομά τους, χωρίς υπερβολές όμως και μεγάλα λόγια. Και περνάμε στον καρκίνο. Δώστε σημασία στον εαυτό σας, δεν είναι εγωιστικό. Η σημασία για σας είναι να ξεπεράσετε τα προβλήματα που αφορούν την ύλη, αλλά και τα ζητήματα της καρδιάς σας. Μπορεί να απογοητευτείτε λίγο σήμερα, αλλά και θα χαρείτε που στο τέλος της ημέρας ξεπερνάτε δύσκολα εμπόδια. Λέων. Γραφειοκρατικά θέματα αλλά και κληρονομικά βγαίνουν στην επιφάνεια. Η δύναμή σας μπορεί να υπερπηδήσει τα εμπόδια. Δώστε προτεραιότητα στην ψυχολογική ξεκούραση. Κάποιο ερωτικό παραστράτημα μπορεί να σας οδηγήσει σε σοβαρό ζήτημα. Παραθένος. Η σημερινή μέρα σας βρίσκει δυναμικούς. Έτοιμοι να αντιμετωπίσετε τα πάντα. Δώστε προτεραιότητα στο τέρι σας γιατί το έχετε παραμελήσει. Το άγχος και το στρες σε ζητήματα διαλόγου θα σας κουράσουν σήμερα. Απομονωθείτε με τον σύντροφο και χαλαρώστε. Και περνάμε στο ζυγό. Ξεκαθαρίστε, φίλοι μου, τα τοξικά άτομα τόσο στον εργασιακό τομέα αλλά και στο φιλικό. Σαν τυχερό ζώδιο υπερπηδήσατε τα εμπόδια σας και επιτέλους θα ασχοληθείτε με τα προσωπικά σας θέματα. Με χαμόγελο και κέφι κερδίζετε κάθε αντίπαλο. Σκορπιός. Η ερωτική σας διάθεση και τα παιχνίδια των πλανητών σας κάνουν σήμερα αισιόδοξους και ερωτικούς. Τα προβλήματα παίρνουν τέλος και φυσικά βάζετε στόχους για πιο μακρινά σχέδια αλλά και ταξίδια. Και περνάμε στον τοξότη. Η σημερινή μέρα σας κάνει να σκεφτείτε αλλά και να καλυτερεύσετε τη ζωή σας. Τα σχέδιά σας παίρνουν σάρκα και οστά. Σκιαγραφίσατε ένα μέλλον το οποίο είναι κομμένο και ραμμένο για εσάς. Δώστε προσοχή στην υγεία σας αλλά και στον ερωτικό σύντροφο. Εγώκερος. Θα πρέπει να προσέχετε το νευρικό σας σύστημα. Γενικά η υγεία σας τον τελευταίο καιρό κλονίζεται. Όλα αυτά τα προβλήματα ένα προς ένα θα πάρουν τον δρόμο τους. Ξεκουραστείτε καλά, χαλαρώστε με το τέρι ή με τους φίλους σας και γεμίστε με ενέργεια και αγάπη. Υδροχός. Το παρελθόν σας χτυπά την πόρτα. Παλιές οφειλές, τόσο επαγγελματικές όσο και ερωτικές, σας προβληματίζουν. Ένας καλός φίλος ή συνεργάτης σας δίνει κουράγιο, αλλά και τη λύση μέχρι το μεσημέρι. Από το απόγευμα και μετά, βάλτε στόχους για το παρόν και το μέλλον και αφήστε το παρελθόν πίσω σας. Ιχθύες. Η επαγγελματική σας άνοδο σας βρίσκει με νέο κέφι και χαρά τη σημερινή ημέρα. Τα επαγγελματικά στο ζενίθ σας ηρεμούν, παρότι τον τελευταίο καιρό ζείτε με πάρα πολύ ασυνεννοησία από τον επαγγελματικό περιβάλλοντα χώρο. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.